Φεύγει και σήμερα στη Σπάρτη γιατί? Βόλτα, για να βγάλω λεφτά. Από πού να βγάλει λεφτά? Από το ATM. Της αγροτικής, της Πειραιώς. Ναι, Πειραιώς. Και τι έγινε ακριβώς? Ακριβώς από πάνω είναι τα γραφεία του Λεωνίδα Γρηγοράκου. Να μην και βγήκαν τα βρωμόσκυλα από εκεί και μας ηρωνευόντουσαν. Κάτσε λέει και περίμενε εκεί στον ήλιο για 60 ευρώ. Τι σου είπαν ακριβώς? Αυτό. Ηρωνία. Δηλαδή ότι και καλά είναι κατάντια αυτό? Ναι, είναι κατάντια. Αυτοί που μας φέρανε εδώ να μην. Θα μας συνονευτούν κιόλα. Και τι έκανες εσύ? Έμπηκα στα γραφεία μέσα στην Ελλάδα. Και όμουν ανεσαρκωμένα και να με ειρωνεύονται, να είμαι πέντε πληρωμένοι εγκάθετοι, να είμαι του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας και δεν ξέρω τι είναι. Στους ήταν να σε ειρωνευτούν ή να δημιουργήσουν κλίμα? Όχι εμένα, ναι. Να ειρωνευτούν τον κόσμο που περίμενε στην Ελλάδα. Αυτόν τον κόσμο που περιμένει στην Ελλάδα. Όλον αυτόν τον κόσμο που περιμένει στην Ελλάδα, τον ειρωνευτούν. Τι φράση ακριβώς είπαν? Αυτό ακριβώς. Κάτσετε και περιμένετε για 60 ευρώ στον ήλιο. Είμαι ο μόνος πρωθυπουργός που έχει περάσει και έχει αρχίδια. Να σου το πω έτσι απλά. Και είπε όχι. Είναι το δεύτερο όχι που λέμε στην ιστορία της Ελλάδος. Ένα το 1940 μεταξύ και ένα ο Αλέξης Τσίπρας.